μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, μην την εξευτελίζεις μέσα στις πολλές κινήσεις του Καβάφη. Είναι το όσο μπορείς. Να είσαι πάντα έτσι. Ευχαριστώ. Επίσης. Για ένα πρωινό καφέ, η Άννα Παναγιωτοπούλου, εντάξει, με λίγη δυσκολία, ξυπνάει νωρίς. Ειδικά αν είναι να πάει κοντά στο σπίτι της και σε ένα στέκι το οποίο υπεραγαπά και νομίζω ότι εδώ τα βράδια κλείνεις έτσι το 24ωρό σου. Τα βράδια... Περίπου. Ξημερώματα. Τα βράδια σπανίως βγαίνω έτσι πια. Έχω το θείος που με τριχοβολέζει πάρτι γενικώς. Και όταν δεν έχουμε πάρτι, πάω σπίτι μου και κοιμάμαι. Το να ανεβάσεις την υπέροχα, έτσι, επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία στο θέατρο που δεν έχει ξαναγίνει, εσύ έκανες τη μεταφορά ουσιαστικά, ναι. Ήταν κάτι το οποίο σκεφτόσουν εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, ήταν κάτι που το ήθελα, ναι. Ότι κάποια στιγμή να το κάνω αυτό, μ' άρεσε. Αυτό γιατί, πες μου λίγο πώς ξεκίνησε η ιδέα. Καταρχήν μ' αρέσει ο ρόλος πολύ. Ναι. Κατά δεύτερο, είναι... Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά έργα. Μ' αρέσει ο Σακελάριος πολύ και όχι μόνο. Δηλαδή αυτή η συγγραφή, η Τσιφόρος Σακελάριος, μ' αρέσουν πολύ. Πιστεύω ότι είναι σχετικά αδικημένη σε αυτή τη φάση τώρα, έτσι, σε άλλη στιγμή, σε όπου ναι. Από την άλλη, αυτό το έργο ειδικά είναι οι πρώτες αιχμές αντιαμερικανισμού που σκάσανε. Σε μια εποχή που ο φιλοαμερικανισμός ήταν σε πλήρη άνθηση. Δηλαδή τα τραγούδια που βρήκαμε, που βρήκε στο Ιωσοπίδησης για την παράσταση, είναι απίστευτα το τι λένε. Δηλαδή υπάρχει τραγούδι που λέει είναι τόπος να αγαπήσεις, είναι τόπος να ζήσεις, είναι τόπος να πλουτίσεις, με δολάρια όλα τα αυτόνεις, όλα τα έχει Αμερική. Πώς να σου πω, είναι... Αυτά λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, τώρα πια που με την παγκοσμιοποίηση έχει χαθεί κάθε ταυτότητα, αυτό το έργο σου θυμίζει το ξεκίνημα αυτού του ξεπαρδαλιάσματος που υπάρχει τώρα, ας πούμε. Ακουμπάει δηλαδή σε αυτό. Και αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Και πού το ξέρεις εσύ, δηλαδή στην Αμερική οι γυναίκες εκτός από τα πόδια τους ρίχνουν και τα μαγιά τους. Άμα θα χαρίσουν εσένα χαριλάως, θα θέλω στο μέλλον και βάς, πάρε την κοντά μας και βάς. Άννα, πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός? Πόσο πίσω με πάσεις. Δεν ξέρω πώς το αποφάσισα. Το αποφάσισα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου επιλογή. Η πρώτη μου ήταν να γίνω σκουπιδιάρα και η δεύτερη ήταν να γίνω ηθοποιός. Σκουπιδιάρα. Ναι, αυτό πάλι πώς ήρθε. Τι σου έγινε. Άβυσος. Έβλεπα μια σκούπιζε στον δρόμο. Ήσουν νυχτερινός τύπος ίσως. Τι? Νυχτερινός τύπος. Όχι, όχι, μέρα. Σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Αυτή, τέτοια σκουπιδιάρα ήθελα να γίνω. Εγώ νόμιζα ξέρεις. Όχι, τέτοια. Γιατί δεν με αφήνανε καθόλου να κάνω δουλειά στο σπίτι, ήταν ότι εσύ θα σπουδάσει και δεν. Μεγάλωσε στα Πούπουλα, να το πούμε αυτό, δεν ξέρω πώς. Ναι, πάρα πολύ καλό, κακομαθημένη. Ναι. Δεν ήταν τίποτα για σένα. Δεν έπρεπε. Ναι. Ναι. Με μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα όσον αφορά τις σπουδές. Ναι. Και αυτό βέβαια εντάξει, το πληρώσανε πολύ ακριβά. γιατί μόλις τέλειωσα τις βασικές σπουδές, δηλαδή το γυμνάσιο τότε. Με ετοιμάζανε να... Όχι, με στείλανε στην Ελβετία και εγώ έφυγα και ήρθα εδώ και δεν το χώζα το ξερμάνο μου. Στέλνει στην Ελβετία να σπουδάσω. Και το έσκασε στην Ελβετία και ήρθες εδώ. Εδώ και γύρισε πάνω με τις εγκριβώς και με βρήκα να διαβάζω την ηλέκτρα. Το ψηπάδι εγκεφαλικό. Ναι. Και πώς το απέφυγε, τι της είπες δηλαδή? Ότι εγώ θα δώσω. Θες, δεν θες, δεν υπάρχει να δώσω. Το φοβήθηκες κάποια στιγμή? Εντάξει, υπήρχε μια οικονομική βάση τέλος πάντων η οποία δεν σε άφησε ακάλυπτη. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ακάλυπτη. Ο λόγος που δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός ήταν ότι ρε παιδί μου,
Αυτή είναι μια δουλειά που δεν τη μαθαίνεις. Ή κάνεις ή δεν κάνεις. Πού ξέρεις ότι κάνεις. Μην μείνεις ανεπάγγελτη στη ζωή σου. Δηλαδή, μην κάνεις μια δουλειά που πιθανά δεν θα σε πάει πιθανά. Να. Γιατί η μάνα μου είχε μαράζει με αυτό το πράγμα. Ότι οι γυναίκες πρέπει να δουλεύουν, ας πούμε. Πρέπει να είναι αυτόνομες και. Ήταν της γενιάς μην... αυτής που πλήρωσε ναι, το ναι, τίμημα ναι, ναι. του ότι είναι στο σπίτι. Ακριβώς. Και σαν να μην έχουν ταυτότητα, ας πούμε, γιατί τα περιμένουν όλα από το σύζυγο. Ναι. Και. Και εγώ έλεγα, όχι, κάνω. Η μόνη σιγουριά που είχα στη ζωή μου ήταν αυτή. Είναι απίστευτο. Ήμουν βέβαιη ότι κάνω. Κατεξοχήν ένα ασφαλές άτομο. Ναι. Αυτό δεν είχα αμφιβολία καμία. Και τέλος πάντων το κατάφερα με διάφορους τρόπους και το έκανα. Όπου ήξερες ότι έχεις και τη στόφα της κωμικού. Όχι. Μα δεν την έχω αυτή. Δεν την έχεις. Έτσι έχω ακούσει, βρε παιδί μου. Εγώ είμαι βέβαιη ότι δεν είμαι κωμική ηθοποιός. Έχεις και στη σχολή με είχανε για σούπερ δραματικές εκδηλές. Μια φορά που ζήτησε κομμωδία μου, είπαν εσύ κομμωδία, δεν τρέπεσαι. Τώρα που φυτρώσαμε οικόπεδα, κληρώσαμε στο παρελθόν, πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό κι εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας, σκορδό καήλα μας, κασίλα μας. Μοιράζουμε τα φύλλα μας, κασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφύλλα μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είσαι καθόλου άνθρωπος του παρελθόντος και κανένας από εσάς που είστε ακόμα μάχημοι και άκρος φρέσκοι τελικά. Με βάση το πώς χειρίζεστε τις δουλειές σας, έτσι. Παρ' όλα αυτά θέλω να μου πεις λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ρωτάω όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή την υπέροχη ομάδα, τι σου έχει αφήσει αυτή η περίοδος του ελεύθερου θεάτρου, της ελεύθερης σκηνής, μια γεύση, ένα χρώμα, μια σκηνή. Όχι, αν σου... μόνο το μία ξέρω, γεύση, έτσι, ένα χρώμα. Τηλεοπτικά για να μπορέσεις, ξέρεις, να... Κοίταξε, για μένα τουλάχιστον και πιστεύω για τους περισσότερους, αυτό ήταν η κληρονομιά μου για το θέατρο. Ναι. Δεν ήταν σχολείο του αστυνομικού θεάτρου. Εκεί έμαθα πέντε πράγματα και μάλιστα περισσότερα πώς πρέπει να τα ξεχάσω μετά. Εκεί έμαθα τι σημαίνει συλλογικότητα, που το θέατρο είναι